απάντηση από πλευράς των ανταρτών της Ιεμένης προς Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, γενικώς οι Άραβες τους αρέσουν να λένε μεγάλες κουβέντες, τους έχουμε συνηθίσει. Η δυνατότητα τους στον συγκεκριμένο τον Χούθη είναι περίπου γνωστή. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι το πελινεγές των ντρόνους και των πυράβλων τους δεν φτάνουν μέχρι την Κύπρο, άρα η ανταπόδοση που υπενήσονται δεν θα έχει ως στόχο την Κύπρο. Την ίδια στιγμή, αν προσέξετε, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί χτυπούν τη δυνατότητα των Χούθη να παρενοχλούν την διεθνή ναυσιπλοεία. Δεν χτυπούν γενικώς στόχους, δεν προσπαθούν να ανατρέψουν το καθεστώς, προσπαθούν να χτυπήσουν είτε τα ραντάρ, είτε τους πυράβλους κρούς, είτε άλλους πυράβλους και ντρόνς, με τα οποία οι Χούθη χτυπούν εκείνη την εμπορική ναυσιπλοεία. Άρα ο στόχος Αμερικανών και Βρετανών και γενικά και τις Δύσεις που τους υποστηρίζει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κάποιες συγκεκριμένες χώρες πιο ένθερμα, κάποιες λιγότερο, είναι να τους σταματήσουν από το να παρενοχλούν τη διεθνή ναυσιπλοεία, η οποία προκαλεί σημαντικό οικονομικό κόστος στην ευρωπαϊκή οικονομία και γενικώς στις δυτικές οικονομίες. Ναι, τώρα τι σημαίνει αυτό που είπαν οι αντάρτες της Ιεμένης, απλά το είπαν για να το πούν, δηλαδή αυτά τα μεγάλα λόγια που λέτε, να περιμένετε απάντηση το κάθε λεπτό, τι να αναμένουμε δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος, το είναι μια συζήτηση την οποία κάναμε και στο πρώτο χτύπημα που έφυγε από τις Βρετανικές βάσεις κατά το Χούθη, υπάρχει ναι, ο κίνδυνος για το τους... Τώρα. Ναι. Δηλαδή αν μετά από το πρώτο χτύπημα που είχαν χάσει λίγα από τα... πλέον εκτίματο στα στρατιωτικά, δεν αντέδρασαν και δεν έπληξαν σημαντικούς στόχους ή δεν κατάφεραν να το πράξουν, επιχείρησαν π.χ. κάποια πλοία να τα βυθίσουν και δεν τα κατάφεραν, τώρα που όσο περνά ο καιρός θα φθήνουν αυτές οι δυνατότητες, είναι δυνατόν να πράξουν περισσότερα από ότι αυτά που είχαν προειδοποιήσει στην πρώτη φορά? Νομίζω η λογική λέει ότι όλο και λιγότερες οι δυνατότητες ανταπόδοσης τους θα υπάρχουν και κατά συνέπεια τα χτυπήματα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν. Έχουν επιχειρήσει να χτυπήσουν το Ισραήλ, δεν τα έχουν καταφέρει. Έχουν επιχειρήσει να χτυπήσουν την Αίγυπτο, δεν τα έχουν καταφέρει. Ναι. Χτύπησαν κάποια εμπορικά πλοία και τα κατάφεραν και όμως δι' αυτόν ενεργοποιήθηκε όλη αυτή η διεθνής αντίδραση. Νομίζω κάπου εκεί θα είναι τα πράγματα. Θα επιχειρούν εναντίον εμπορικών πλοίων ή των πλοίων του Βρετανικού και του Αμερικανικού ναυτικού που είναι στα ανοιχτά της Ιεμένης, για να προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να πετύχουν ένα αποτέλεσμα και να δικαιωθούν ενώπιον των δικών τους ανθρώπων ότι εξακολουθούν να μάχονται και να αντιστέκονται. Και να είναι εκεί, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Ζαρούνα, η αστάθεια στην περιοχή θα παραμείνει με όλες τις οικονομικές συνέπειες που έχουμε αναλύσει και λέμε εδώ και καιρό. Τώρα, πώς ερμηνεύετε την πρόταση του Ισραήλ για δίμηνη πάυση του πυρός, κύριε Ζαρούνα? Το Ισραήλ δέχεται αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχεται μεγάλη πίεση από τους συγγενείς των ομήρων. Ναι. Και προσπαθεί να δείξει και προσπαθεί να καταφέρει, αν είναι δυνατόν, να απελευθερώσει τους ομήρους δια αυτών των διαπραγματεύσεων. Διότι από ό,τι φαίνεται στρατιωτικά μέχρι τώρα αποτυχάνει να το πετύχει. Απλώς αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει τον αριθμό των ημερών στην ουσία στις οποίες θα υπάρξει κατάβαυση του πυρός. Η πλευρά της Χαμάς επιμένει σε μια πλήρη διακοπή των επιχειρήσεων. Επίσης η πλευρά της Χαμάς θέλει απελευθέρωση όλων των 6.000 κρατουμένων, Παλαιστινίων κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές, των κρατουμένων ασφαλείας όπως περιγράφονται. Πόσοι θα πρέπει να απολυθούν από τις Ισραηλινές φυλακές και τρίτον πόσο θα μετακινηθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα. Η Χαμάς ζητάει πλήρη αποχώρηση από όλο το έδαφος της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει τις πόλεις της Γάζας και να παραμείνει στους κενούς χώρους και στην ύπαιθρο της Γάζας. Οπότε είμαστε σε αυτές τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δυνατόν να υπάρξει μια γεφύρωση, αλλά την ίδια στιγμή το μεγάλο θέμα, το θέμα του ποιος θα ελέγχει τη Γάζα την επόμενη μέρα
είναι εκεί. Αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε δύο κράτη, είναι εκεί. Και έχουμε δύο άλλες σημαντικές προτάσεις και πρέπει να τις αναφέρουμε. Η μία είναι η πρόταση των ΗΠΑ που λέει να πάμε για μια λύση δύο κρατών και έναντι αυτού το Ισραήλ να ενσωματωθεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ειδικότερα να εξομαλύνει τις σχέσεις του με την Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο έχει μετρηθεί και στα πλαίσια κάποιας δημοσκόπησης στο Ισραήλ και δείχνει να υπάρξει μια θετική προσέγγιση από πλευράς Ισραηλινών πολιτών. Και υπάρχει και η τελευταία, είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύριο Μπορέλ, ναι, εκ 10 σημείων, η οποία λίγο πολύ λέει ότι η λύση θα είναι που θα είναι δύο κράτη. Ας ξεκινήσουμε τώρα, ας κάνουμε, μάλιστα, μια προπαρασκευαστική διάσκεψη στην οποία να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτές της λύσης, στην οποία διάσκεψη να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αραβικός Σύνδεσμος και χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, κύριε Ζαρούνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες, η κυρία Χριστίανα Ερωτοκρήτου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ερωτοκρήτου. Καλό σας μεσημέρι από το Στρασβούργο. Στρασβούργο. Σωστά, Στρασβούργο, σωστά. Στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πάντως πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, κυρία Ρωτοκρήτου, γιατί μετά από πολλές προσπάθειες στην Επιτροπή την Οικονομικών της Βουλής, στην οποία προεδρεύετε, η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως για το ΦΠΑ 5% στην πρώτη κατοικία. Πέρασε από πολλές φουρτούνες το συγκεκριμένο η πρόταση, κυρία Ρωτοκρήτου. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που περιγράφετε. Πράγματι ήταν μια ανοιχτή πληγή για την Κυπριακή Δημοκρατία.